Και μόνο για πέρα, καμιά κουβέντα. Τι γίνεται, ποδηλατόδρομοι είναι εφικτοί στην Αθήνα, μπορούν να γίνουν έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν λέω για το κέντρο, σαν και καλά, εντάξει, το κέντρο είναι. Ποδηλατόδρομους έχουν όλες οι σοβαρές πόλεις της Ευρώπης. Και οι μεγάλες, και οι μεγάλες. Και οι μεγάλες. Εδώ τώρα το Παρίσι γέμισε ποδηλατόδρομους. Αθήνα... Ναι, αλλά εκεί βρέχει, οπότε δεν βγαίνουν τα ποδήλατα. Έχουν μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα ποδηλάτων στο Παρίσι είχε τεράστια επιτυχία. Και ήταν και πολύ καλά οργανωμένο. Η Αθήνα έχει τη δυσκολία ότι είναι λοφόδης, επομένως έχει πολλές ανηφόρες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι θέμα συνήθειας και, εν πάση περιπτώσει, δεν υποχρεώνεται κανένας. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το ποδήλατό του και να πηγαίνει. Οι ποδηλατόδρομοι πρέπει να γίνουν. Μπορούν να γίνουν, αλλά το σημαντικότερο είναι να σταματήσουν να περνάνε τα αυτοκίνητα. Διότι όταν από στενούς δρόμους σταματήσουν τα αυτοκίνητα, αυτομάτως γίνεται και ποδηλατόδρομοι. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Θα βοηθούσε. Έχουν γίνει οι μελέτες. Ο Θάνος Βλαστός, ο συνάδελφος του Πολυτεχνείου, με το Σύλλογο Ποδηλατών και Ποδηλατισών, έχουν κάνει μελέτη με άξονες ποδηλατικούς που αποφεύγει τους λόφους και μπορεί να διασχίσει όλο το λεκανοπέδιο. Να σε ρωτήσω κάτι, Βελίτα, εσύ που είσαι και... Τα ποδήλατα είναι πολύ φτηνή λύση, δηλαδή δεν χρειάζεται απλά ένα βάψιμο στον δρόμο, χρειάζεται στο πεζοδρόμιο, δεν θέλει καθόλου λεφτά για να γίνει. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και για τα αναπηρικά καρτσάκια που με ενδιαφέρουν και άμεσα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να σε ρωτήσω εσένα πώς θα ήθελες να είναι το πρόγραμμα του 984. Πώς θα το φανταζόσουν, γιατί φαντάζομαι να το κλείσετε το σταθμό, αν κερδίσετε. Όχι, έχει πει ο Καμίνης ότι δεν το κλείσει. Ωραία. Πώς το βλέπεις ένα πρόγραμμα, με δύο κουβέντες, ας πούμε. Ναι, καταρχήν να δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Μπράβο, ναι. Για όλα τα πολιτιστικά. Να γίνει που πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, ναι. Ραδιόφωνο. Μετά, δηλαδή, να έχει μια πολύ μεγάλη παιδική και ποιοτική παιδική ζώνη, mm-hmm. γιατί δεν έχουμε ούτε τηλεόραση παιδική στην Ελλάδα, έχουμε μόνο αυτά τα. Πώς θα λένε, τα transformers και αυτά, κάτι σκουπίδια που εκπαιδευτική για το περιβάλλον, το βλέπετε εφικτό. Και φυσικά μπορεί το να βλέπουμε, έχει και αυτό. Αλλά ναι. Να πω και μια κακία. Ναι. Εγώ θα το έβλεπα να μην απολύει τον υπεύθυνο των πρωινών ειδήσεων, επειδή μία φορά είπε κάτι που δεν αρέσει το Δήμαρχο. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι. Πρέπει να γίνει αυτό, δεν το βλέπω. Κοίταξε, και εγώ στη θέση του Δημάρχου το ίδιο θα έκανα. Πριν ένα χρόνο είναι. Θα ήθελα, ναι. Δεν είναι πολύ καιρό. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να προβάλλει ο σταθμός αν ήμουν δήμαρχος. Όχι, δεν προβάλλει το Δήμαρχο. Μόνο εμένα, κανένα. Είπε μία άποψη για κάποιον η οποία ναι, δεν άρεσε στο Δήμαρχο. Στο Δήμαρχο. Ναι. Και τον απέλησε. Και τον απέλησε. Ναι. Την άλλη μέρα δεν εμφανίστηκε και κανείς δεν ήξερε τι συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, για πες μας κάτι άλλο, Βελίτα. Εσύ βλέπεις τη δυνατότητα, εάν υποθέσουμε ότι δεν βγείτε. Ναι. Να συνεχίσετε και να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας μέσα από το Δήμο. Βέβαια, αυτό θα προσπαθήσω. Ή θα διαλυθείτε μετά στα εξών συνεθέτη. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Κοίταξε να δεις. Έχετε κάνει μια παράταξη τώρα. Ναι, η παράταξη θα συνεχιστεί. Θα συνύπαρξει όλα. Εσύ και μόνο το βλέπεις. Εντάξει, μερικοί μπορεί να πούνε αυτό για να φύγουν. Όχι ατομικά, λέω τα κόμματα. Ο Στέφανος, ο Μάνος, ο Κουβέλης. Σαν παράταξη δημοτική φυσικά. Όπως το λένε ο άλλος, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτοί θα μείνουν. Εγώ, αν δεν βγει ο Καμίνης, ναι. θα μείνω με μια μεγάλη απορία. Τι? Δηλαδή, αυτός ο ψηφοφόρος, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι η πολιτική είναι διεφθαρμένη, ότι δεν αντέχει άλλο τα κανάλια και προβάλλουν τους δικούς κτλ., εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα από αυτά που κατηγορεί τους πολιτικούς ο λαός. Γιατί δεν το ψήφισε. Γιατί να σου πω, εγώ θα έχω την τεράστια απορία. Γιατί δεν είναι κλόουν. Γιατί δεν είναι κλόουν. Η εποχή, όπως ξέρεις, στην Ισλανδία θέλει κλόουν. Τότε για ποιο λόγο να συνεχίσει η παράταξη των κλόν να υπάρχει. Για τους μέλλοντες γενιές. Τώρα δεν τελειώνει η ιστορία με εμάς τους τρεις, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για να εντάξει, είπαμε τα πολιτικά, κουράσαμε και το σεβαστό μας ακροατήριο του blog και του YouTube. Θα σου κάνω μια ερώτηση, να απαντήσεις έτσι αυθόρμητα. Πες μου δύο φιλμ που σε έχουν σημαδέψει στη ζωή σου. Δύο. Δύο, δε, όχι 100, δύο. Να πω εγώ. Ναι, πες εσύ, να σκεφτεί. Να πω, ναι. Άνθρωπος για όλες τις εποχές. Σωστό. Με πρωταγωνιστή τον Πολ Σκόφιλντ. Φοβερός. Και ο Νιμπάμπα, γιαπωνέζικο φίλμα,
της δεκαετίας του 70. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ ήμουν τότε, ήμουν πολύ νέος. Είσαι πολύ νέος. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα ένα φιλμ πολύ καλό, όχι ότι είναι ένα από τα δύο, αλλά που ταιριάζει στην περίσταση. Λοιπόν, λεγόταν Λέων ο Έσχατος, έπαιζε ο Μάστρο Γιάννη και αυτός ήταν... Όχι, δεν σε το πω. Στο τέλος καταλήγει, γιατί είχε πάρα πολλές περιπέτειες με ρατσισμό, με τη γειτονιά, με κίνημα πόλης. Λοιπόν, και καταλήγει, αχ, λέει, δεν κάναμε, δεν αλλάξαμε τον κόσμο. Και λέει, του λέει ο μαύρος ο ακτιβιστής, και λέει, αχ, δεν αλλάξαμε τον κόσμο. Και λέει ο Μαστρογιάννη, ναι, αλλά αλλάξαμε τη γειτονιά μας. Μάλιστα. Αυτό μου έχει μείνει ξέχαστο. Αυτό έχει μείνει μια παίξα. Πες μας και τώρα και δύο μέρη της Ελλάδας που σου αρέσει να κάνεις διακοπές, εκτός Αθηνών. Κίμων. Το ένα είναι τα Ζαγοροχώρια. Α, μάλιστα. Ψηλά στα βουνά, ναι, καθαρός αέρας. Και να δουν τα ειδόνια ή δεν έχει ειδόνια. Και τώρα είναι τα Κύθηρα. Τα Κύθηρα, τι δουλειά είναι εδώ Κύθηρα. Εδώ γλύφουμε το σκηνοθέτη, γιατί εγώ θα βγω τα Κύθηρα, δεν το συζητάω. Εμείς θα βγούμε στα Κύθηρα. Εγώ δεν συζητάω τα Κύθηρα. Έκανα ωραίες διακοπές μια φορά στα Κύθηρα. Δεν είναι, άλλα δεν είναι. Έχω κάνει πολλές φορές στα Κύθηρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες μας δύο μέρη που σ' αρέσουν. Το ένα είναι τα Κουφονίσια. Και το άλλο Χανιά Forever. Χανιά. Δηλαδή, νομός Χανίων, νότιο. Έχει και φίλους εκεί, έτσι. Θέλει να στείλεις ένα χαιρετισμό στους φίλους σου, στα Χανιά. Μία Κρήτη, γερά, δυνατά. Μία Κρήτη είναι ο περιφερειακός συνδυασμός των οικολόγων πράσινων στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Όχι μόνο οικολόγοι πράσινοι, και δημοκρατική αριστερά. Και εκεί μαζί είναι. Μαζί. Πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, μία Κρήτη, γερά, δυνατά. Στη Ρούλα, ειδικά, και στην Αργυρό. Στη Ρούλα, Καστρινάκη, γερά, δυνατά. Και ήμουν εσύ από ποιο μέρος είσαι. Εγώ είμαι Αθηναίος. Αθηναίος. Άρα δεν πρέπει να σε ψηφίσουμε, αφού είσαι Αθηναίος. Όχι. Δεν πρέπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στέλνω χαιρετισμό σε όλους τους φίλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας έχουμε καλή επιτυχία. Ναι. Καλή επιτυχία. Δεν το λες έτσι. Τώρα, δεν ξέρω, οι ευχές μου δεν πιάνουν συνήθως, γι' αυτό είμαι διστακτικός. Ο Μητσοτάκης. Και θα τα ξαναπούμε, αν βγείτε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.